Όσο μας πλήγωσε αυτό το κατά μόνας, όσο μας αλωτρίωσε αυτό το από απόσταση, τόσο ξένα για τα ήθη και τον πολιτισμό μας, τόσο ανίκια για την ανθρώπινη φύση. Πόσο σκόπος θα χρειαστεί για να χτίσουμε τις γέφυρες με το πρόσφατο παρελθόν μας, μόλις 3 χρόνια πίσω. Πριν από 3 χρόνια, κλειστήκαμε στο κουκούλι της ιδιωτικότητός μας και όταν πλέον βγήκαμε από αυτό, ο κόσμος δεν ήταν πια ο ίδιος. Έχουμε το μεγάλο προνόμιο και κατάρα ταυτόχρονα να ζούμε στη μεταβατική περίοδο κατά την οποία ο πολιτισμός μας αλλάζει ρότα. Δική μας ευθύνη, όσον έχουμε σημαία τις ανθρωπιστικές αξίες του πολιτισμού μας, την ελευθερία και τη δημοκρατία, όσον βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της μάχης για το σεβασμό της ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, είναι να μεταλαμβαδεύσουμε στο νέο κόσμο που γεννιέται τη μέγιστη κατάκτηση του δικού μας κόσμου, την ηθική του ανθρωπισμού. Τον άνθρωπο τιμούμε στην αιστεία μητέρας. Τον άνθρωπο υπηρετούμε και την νίκη του αξιώνουμε στο πρόσωπο κάθε νέας γυναίκας, κάθε μητέρας και κάθε γιαγιάς. Γι' αυτό και η ιδιότητά μας είναι φιλανθρωπικό σωματείο και ίδρυμα. Εδώ και λίγο καιρό με απασχολεί αυτή η έννοια φιλανθρωπικό. Η φιλανθρωπία είναι όρος που χρησιμοποιήθηκε στην εκκλησιαστική γραμματεία για να δηλώσει την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Την αγάπη που τρέφει η ανώτερη δύναμη για το δημιούργημά της. Όταν όμως η φιλανθρωπία ασκείται από ανθρώπους, όπως εύστοχα παρατηρεί ο Περικλής Κοροβέσης, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αντιποίηση αρχής, αν όχι βλασφημία και αμαρτία. Το έχει πει πολύ όμορφα ο Εδουάρδο Γκαλεάνο. Δεν πιστεύω στη φιλανθρωπία, πιστεύω στην αλληλεγγύη. Η φιλανθρωπία είναι κάθετη και έτσι είναι ταπεινωτική. Πηγαίνει από την κορφή στο κατώτατο σημείο. Η αλληλεγγύη είναι οριζόντια. Σέβεται τον άλλον και μαθαίνει από τον άλλον. Έχουμε να μάθουμε πολλά από τους άλλους. Και απόψε, φίλες και φίλοι, αισθάνομαι την ανάγκη, εκπροσωπώντας το Συμβούλιο της Εστίας Μητέρας, να ευχαριστήσω όλους εκείνους που έδειξαν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους στο Ίδρυμά μας, μέσα στα 3 αυτά χρόνια δύσκολα της πανδημίας.